Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει η ζωή στο Πεκίνο ένα 24ωρο μετά το αιματηρό περιστατικό στην πλατεία Τιαναμέν. Οι κινέζικες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης αυτοκτονίας. Η αστυνομία αναζητά δύο υπόπτους που σχετίζονται με το μυστηριώδες όχημα το οποίο έπεσε πάνω στο ανύποπτο πλήθος. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου παραπέμπουν σε μουσουλμάνους Ουιγούρους από την επαρχία Xinjiang που βρίσκονται σε ανοιχτή διαμάχη με την κεντρική κυβέρνηση. Το αυτοκίνητο με τον οδηγό και δύο επιβάτες ξέφυγε από την πορεία του και εισήλθε στην Tiananmen. Στη συνέχεια συνετρίβη σε μία από τις πέτρινες γέφυρες που οδηγούν προς την απαγορευμένη πόλη και τυλίχτηκε στις φλόγες. Οι τρεις επιβάτες καθώς και δύο τουρίστες, μία Φιλιππινέζα και ένας Κινέζος, σκοτώθηκαν, ενώ 38 άτομα τραυματίστηκαν. Οι κινέζικες αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα 4 πινακίδες αυτοκινήτων που σχετίζονται με το περιστατικό. Η αστυνομία αναζητά σε ξενοδοχεία του Πεκίνου πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των υπόπτων. Οι τουρίστες επισκέπτονται ξανά την πλατεία Τιαναμέν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.